Hi guys and welcome back to my English lessons. This is episode 28 and in this lesson I will be teaching you four new words. Less words this time than the previous time because I want to make my videos short. I think that it's more bearable to have short videos. Ξεκινάμε λοιπόν στο 28ο μάθημα βρισκόμαστε. Τέσσερις καινούργιες λέξεις θα παρουσιάσουμε. Λιγότερες από την προηγούμενη φορά γιατί θα θέλαμε να κάνουμε πιο μικρά βίντεο. And these words are intricate, obnoxious, preferential and gravitate towards. Intricate, πολύπλοκος περίτεχνος, obnoxious, δυσάρεστος ενοχλητικός, preferential, προνομιακός και gravitate towards. Έλκομαι προς. So with no further ado, let's get into it. With no further ado, χωρίς περισσότερη φασαρία, ας ξεκινήσουμε. With no further ado, let's get into it. And now your turn to speak. Translate from Greek into English. Try to form a sentence in English and articulate. I give you the opportunity to try to speak in English by translating sentences from Greek into English. Αν θυμάσαι και από την προηγούμενη φορά, με αυτόν τον τρόπο προχωρήσαμε. Δεν σου έδωσα τις λέξεις μέσα σε αγγλικές προτάσεις, σου τις έδωσα πρώτα σε ελληνικές και σου ζήτησα να κάνεις μία μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά, εξασκώντας τον εαυτό σου στο να διαμορφώσεις, να συντάξεις μία πρόταση στα αγγλικά και να την διατυπώσεις, articulate. Αφού την συντάξεις, να την διατυπώσεις. Με αυτόν τον τρόπο προχωράμε στα μαθήματα αυτά μέχρι να αλλάξουμε ιδέα και αν παρακολουθείς τα μαθήματα, γράψε μου στα σχόλια εάν αυτό είναι βολικό. Αν νομίζεις ότι βοηθάει. Okay, let's continue. Our first word is intricate, πολύπλοκος, περίτεχνος, intricate. Και σου δίνω να μεταφράσεις, να προσπαθείς να μεταφράσεις την πρόταση, το σκάκι, chess, σου υπενθυμίζω το σκάκι είναι chess. Είναι πολύ πολύπλοκο παιχνίδι που θα μπορούσες να σπουδάσεις όλη σου τη ζωή, σου θυμίζω entire life, και ακόμα να μην ξέρεις, θα ξεκινήσεις με το not know, τα πάντα σχετικά με αυτό. Σταμάτα το βίντεο και πάρε το χρόνο σου. Μπορεί να φαίνονται μεγάλες προτάσεις, αλλά βήμα-βήμα και κομματάκι-κομματάκι θα μπορέσεις να τη μεταφράσεις. Chess is a very intricate game that you could study your entire life and still not know everything about it. So chess is a very intricate game. You can study, you can learn about chess and still not know everything about it because chess is a very intricate game, very complicated. We move on. Obnoxious. Ενοχλητικός, δυσάρεστος, απαράδεκτος. Και η πρότασή μας είναι, που θα προσπαθείς να μεταφράσεις,
Εάν η δασκάλα μπαίνει μέσα και βρίσκει τους μαθητές να πηδάνε πάνω κάτω και να πετάνε βιβλία, θα μπορούσε να πει «Σταματήστε να είστε τόσο ενοχλητικοί». Υπογραμμισμένο το ενοχλητική, βάζουμε τη λέξη obnoxious. Γενικά, σου θυμίζω generally, οι άνθρωποι, εδώ θα βάλεις το people, αρέσκονται να αποφεύγουν, to avoid, δυσάρεστους, obnoxious, fox. Την πρώτη φορά people, μετά fox, ανθρώπους. Προσπάθησε. If the teacher comes in and finds students jumping up and down and throwing books, she might say, stop being so obnoxious. Generally, people like to avoid obnoxious folks. That makes sense that if the teacher comes in and finds students jumping up and down, she would be nervous and disappointed, and she might say, stop being so obnoxious. Kids, stop being so obnoxious. Παιδιά, σταματήστε να είστε τόσο ενοχλητικά, obnoxious. Generally, people like to avoid obnoxious folks, so if you want to be associated with people, try not to be obnoxious. Then folks will like you and they will like to be around you. Obnoxious, ενοχλητικός. Preferential, προνομιακός. Μια λέξη που θα τη συναντήσει συχνά. Και η πρότασή μας, εάν δίνεις ένα πρόσωπο, ένα προνόμιο, θυμάσαι τη λέξη advantage, υπέρ κάποιου άλλου, over, υπέρ κάποιου άλλου, τότε συμπεριφέρεσαι, θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη act, με προνομιακό τρόπο. Στο προνομιακό πάει το preferential. Προνομιακή μεταχείριση, preferential treatment, θα μπορούσε να είναι να δώσει η κυβέρνηση σε ένα σχολείο περισσότερα χρήματα από άλλα σχολεία. Φαίνεται μεγάλη, αλλά είναι εύκολη πρόταση. Είναι ένα μικρό κειμενάκι. Λιγότερες λέξεις, μεγαλύτερες προτάσεις θα χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα. Προσπάθησε λοιπόν πριν να δεις τη μετάφραση. If you give a person an advantage over someone else, then you act in a preferential way. Preferential treatment could be to give the government one school more money than other schools. This is preferential treatment, to give someone an advantage over someone else. And if a government gives one school more money than other schools, then everyone could say that this government acts in a preferential way. It's not good to act in a preferential way. You must be fair and you must treat everyone equally. Let's continue. And the last word is gravitate towards. Gravitate σημαίνει έλκομαι και συνοδεύεται με το towards, έλκομαι προς. Σου θυμίζω και τη λέξη gravity. Είναι η βαρύτητα. Έλκομαι κατά κάποιο τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο που η γη έλκει τα αντικείμενα με τη βαρύτητα. Gravitate λοιπόν, για να καταλάβεις την σύνθεσή της, gravitate towards, έλκομαι. Οι άνθρωποι έλκονται προς πράγματα που τους αρέσουν. Τα μικρά παιδιά έλκονται προς παιδικές χαρές. Κάποιος αθλητικός θα ελκυστεί προς τα σπορ και κάποιος με ωραία φωνή θα μπορούσε να ελκυστεί προς μια
καριέρα τραγουδιού. Give it a try. People gravitate towards things they like. Little kids gravitate towards playgrounds. Someone athletic will gravitate towards sports, and someone with a nice voice might gravitate towards a singing career. This is very logical that people gravitate towards things they like. If you don't like something, you don't go there. You don't gravitate towards it. Little kids like a playground, so they gravitate towards playgrounds. And if someone is athletic, he will gravitate towards sports. If you have a nice voice, you sing, and you want to follow a singing career, so you gravitate towards a singing career. Gravitate towards. Elkome pros. Immigrants gravitate towards rich countries with benefits. Immigrants, οι μετανάστες, έλκονται προς πλούσιες χώρες με επιδόματα. Και σε αυτό το σημείο τελειώσαμε και το 28ο επεισόδιο. If you liked this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Bye, and I'll see you soon in my next episode.